προσπαθώ να το διακομωδήσω κυρίε και κύριοι, γιατί είναι εξοργιστικό. Ύστερα από δέκα τόσα χρόνια ο Άδωνη Γεωργιάδη έρχεται να πανηγυρίσει σήμερα που μιλάμε πριν από λίγε ώρε, μιλώντα σε ποιον άλλον, στον Άρη Πορτοσάλτε, ότι εμένα θα μου πείτε που έκλεισα 7 νοσοκομεία. Εγώ τα έκλεισα. Θυμάστε που έλεγε Δεν θα αφήσω τον Τόμψελ να μου πάρει τη δόξα των απολύσεων. Ο Άδωνη. Ε, σήμερα βγήκε αμετανόητο και είπε Τα εγώ 7 νοσοκομεία. Προσθέτοντα σωστά, οφείλω να πω, ότι και οι άλλοι που ήρθαν δεν τα ξανά άνοιξαν. Ε, μα το ίδιο πράγμα αυτό είναι που λέμε. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ από δίπλα, το ένα και το αυτό. Κύριε Μπογδάνο, ξεκινώ από εσά. Εντάξει. Πέρα... Εντάξει. Εδώ πέρα, κατά Εντάξει. πρώτον έχουμε την περίπτωση του κυρίου Πορτοσάλτε. Λοιπόν, τι να πω. Να πω ότι όσο ήμουν βουλευτής Α, Α Αθήνας, ο Άρης Πορτοσάλτε δεν με κάλεσε μία φορά στην εκπομπή του, ενώ έβγαζε οποιονδήποτε κομματάρχη ε, έτσι. έπαιζε, Αλλά μην έπαιζε τώρα έπαιζε σε αυτό το, 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 πάλι, το αφήγημα. Δηλαδή, όχι, έχει, έχει σημασία. Όχι, εδώ, εδώ άδονη το, λέει: το Έκλεισα 7 νοσοκομεία. δοξάστε με. Το και βήμα, προκαλεί και το ΣΥΡΙΖΑ σημασία. και λέει: Δεν τα ανοίξατε. Το άρα δεν τα βήμα έχει σημασία. Διότι όταν η δεοντολογία πετιέται στα σκουπίδια, το βήμα χάνει την αξιοπιστία του. Τώρα, από εκεί και ύστερα, είναι πολύ γνωστές οι απόψει όσον αφορά στο τι έπρεπε να γίνει με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και πώς τα πράγματα πήραν ένα δρόμο και το κατά πόσον ο τότε υπουργό Υγείας και νυν υπουργό Υγείας είναι χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο εκπλήσει οποιονδήποτε. Αυτό το οποίο προσωπικά με ενοχλεί. Η, η, η κυβέρνηση ότι θα δώσει πόρους για τη δημόσια υγεία, θα τη στηρίξει, θα βοηθήσει, θα κάνει προσλήψεις. Προσωπ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί κρύφτηκαν πίσω από τις μνημονιακές επιταγές. Mm. ούτως ώστε να προωθήσουν άλλες ατζέντε, οι οποίες ατζέντε ευνοούν πολύ και τους μεγάλους παίκτε στον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Mm. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι είναι ένας τεράστιος ασθενής αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι ενώ θα έπρεπε να αισθάνεται ο Έλληνας ότι έχει την ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι πάθει να έχει ένα πλέγμα ε, το οποίο πρόκειται να τον συντρέξει ότι αυτό το πράγμα δεν το έχει σήμερα. Ναι, ναι. Δεν θέλω όμως να παραβιάζουμε ανοιχτέ θύρε. Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουμε. Και το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι τα κάνανε είναι περήφανοι για αυτά, και αυτό το γνωρίζουμε. Έχει αρχίσει όμως πλέον και είναι ενοχλητική η ένταση της προπαγάνδας. Εκεί είναι που θέλω να καταλήξω. Διότι όταν έχεις ένα ηχείο που παίζει μόνο έναν συγκεκριμένο σκοπό, και τον παίζει μόνο με έναν συγκεκριμένο τόνο και το κάνει συνέχεια και το κάνει διαρκώς εκεί πλέον το πράγμα ξεφεύγει από το προκλητικό και πλησιάζει το εξοργιστικό. Άρη. Εμένα θα μου επιτρέψει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Ομποκδάνος να διαφωνήσω ως προς τη διαμαρτυρία εκείνων που ακούνε το ένα και μόνο χείο. Εγώ δεν είδα κανέναν κόσμο να είναι έξω από τον σταθμό του ΣΚΑΙ και να διαμαρτύρεται όπως έκανε με το σκυλάκι που ταλαιπωρήθηκε και θανατώθηκε στην ε, κοσμική Αράχοβα. Ένα σταθμό που καταλύει τη δημοκρατία με την μόνο Έτσι, όπω την περιγράφει, ορθώ και στοχευμένα. Ο Μπογδάνο, ένα λαό που το ανέχεται, είναι ένα λαό άμυρο τη τύχη του. Ξέρετε κάτι τώρα. Κάθε λεπτό που σε αυτό εδώ το ιερό τραπέζι δημοσιογραφική ενημέρωση, εγώ το ονομάζω ιερό γιατί ξέρω γιατί το ονομάζω έτσι. Ακούμε το όνομα Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να βάζουμε και την πρόταση που ακολουθεί. Είναι ένας ασπόνδυλος πολιτικός που έχει αποφασίσει να φτάσει πάρα πολύ ψηλά γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκύψει. Ναι, 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 θέλει να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας. Ακούστε. Όχι, όχι, μην το, το υποτιμάτε. Όταν ναι. δεν έχει πόνδυλο στη μέση, Μας όταν ναι. σκύβεις, όταν γονατίζεις, όταν αγκαλιάζεις όποιο περνάει από μπροστά σου, κάτι. Θα σώσει μια καραμέλα εξουσία. Βρίζει τον επόμενο και πα τον προηγούμενο. Τρέχει να πιάσει τον άλλον. Τότε δεν είσαι πολιτικό, είσαι κάτι άλλο. Δεν θέλω να περιγράψω τη λέξη, γιατί ακόμα και αυτά που πατάμε έχουν την αξία του. Τρώνε τα φυτάκια και μεγαλώνουν λίγο και μετά πεθαίνουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν αξίζει, κύριε Καψαμπέλη, στο δελτίο σα, σε αυτή την εκπομπή που τη βλέπει ένα εκατομμύριο κόσμο, να βάζετε καθόλου ούτε το όνομα, ούτε τα πλάνα. Αν δεν είναι του να σου υγωριά. απαντήσω σε αυτό, με συγχωρεί και επειδή το έφυξε και ο Κωνσταντίνο, για μένα, για μένα δεν είναι το θέμα ω πρόσωπο τώρα εδώ Άδωνης. Εδώ ο κ. Γεωργιάδη ομολογεί. Εγώ θεωρούσα ότι και για λόγου επικοινωνιακού θα τα χειρίζονταν αλλιώ πλέον αυτά τα πράγματα. Έρχεται και ξαναθυμίζει αυτό το οποίο έλεγε ότι δεν θα αφήσω τον Τόμψεν να μου πάρει τη δόξα των απολύσεων. Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια και ο ίδιο ο κ. Γεωργιάδη, τον έχω ακούσει σε συνέντευξή του, να λέει. Ότι κοιτάξτε να δείτε, όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήξερα ότι έρχεται καταστροφή, αλλά δεν ήθελα να το πω. Τώρα λοιπόν έρχεται και ξανά με την αλαζονία της εξουσίας, λέει ο κ. Γεωργιάδης, καλά κάναμε και τα κλείσαμε τα νοσοκομεία, καλά έκαναν και οι Συριζέοι που μας ακολούθησαν και δεν τα ξανά και καλά κάνουμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Αυτό είναι για μένα το διακύβευμα, κύριοι, κυρίες και κύριοι, που θέλουμε να συρρυκνώσουμε κι άλλο τη δημόσια υγεία, να διαλύσουμε κι άλλο από ό,τι έχει μείνει. Να μην υπάρχει τίποτα στο οποίο κάποιο ανήμπορο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που δεν έχει βουλευτή, μπάρμπα στην κορώνη, να πάρει τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έχω πρόβλημα να μπει ο πατέρα μου, η μάνα μου στο νοσοκομείο θα πεθάνει. Εάν μου επιτρέπει, εσύ Αυτό και για η... μένα είναι το θέμα. οι ελευθερόστομοι συνάδελφοι, το ζήτημα. Θα γίνω λίγο προκλητικό. Το ζήτημα δεν είναι αν έκλεισε πέντε νοσοκομεία. Το Αλλά... ζήτημα είναι τα υπόλοιπα λειτουργούν. Είδαμε τι έγινε Εκεί, στη χώρα που επί να κλείσει, COVID. Με συγχωρείτε. Είχαμε ή δεν είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό κατά αναλογία πληθυσμού θανάτων στην Ευρώπη. Τι επί προαναγγέλει Κωνσταντίνε Μπογδάνο, κύριε Σόβεν, σήμερα. Ότι θα κλείσει κι άλλα νοσοκομεία αυτό. Εάν είναι. είχε κλείσει πέντε νοσοκομεία και τα υπόλοιπα λειτουργούσαν στην εντέλεια και δεν υπήρχαν αράντζα και δεν ήταν το τεράστιο ε, 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 θέμα του οποιοδήποτε Έλληνα να μην πάθει κάτι στην υγεία του. Διότι γνωρίζει ότι θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα αν δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Α έλεγε και κλείστε. Τον να ολοκληρώσει. Χίλια συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν. Και ζητώ συγγνώμη και από τον Αντρέα που του κλέβω τον χρόνο. Ότι ο Άδωνη Γεωργιάδη είναι το φερέφωνο, το ηχείο που αρέσκεται να λέει ο φίλο μου Κωνσταντινό, του Μητσοτάκη. Τα νοσοκομεία δεν θα κλείσουν γιατί είναι κακό ο Άδωνη, αλλά γιατί τα αγοράζει. Η ΣΥΒΙΣΗ yeah. τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Uh, uh, Ποια είναι η ΣΥΒΙΣΗ, πρέπει ο λαός να καταλάβει, πρέπει να κάνουμε αφισοκόλληση μέσα στη μνήμη του. Είναι η εταιρεία ενός αμερικανικού φαν, εταιρεία το λέω για να κατανοηθούμε, που δουλεύει κόρη του πρωθυπουργού και πρέπει αυτόν τον μισθό που παίρνει να το φέρει 100 φορές πίσω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα πιόνι μιας φαμίλιας που έχει μια ρωτώντα συμφερόντων και deal που κάνει κάθε μέρα η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Άδωνη, δεν υπάρχει Γεωργιάδη, δεν υπάρχει Βορύδη, πέτσα κανένα. Μπροστινοί είναι αυτοί, υπογράφουν. Η φωνή του Μητσοτάκη είναι. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Δέκα οικογένειε που λιμένονται τα ιδιωτικά νοσοκομεία, που τα έξι εξ αυτών οδηγούνται τώρα στη ΣΥΒΙΣΗ. Έτσι λέγεται αυτή η ρημάδα, η εταιρεία. Αγοράζει τα πάντα και του πάντε. Γονατίζουν, τεμενάδε, υποκλήσει. Στα τέσσερα στέκει την κυβέρνηση μπροστά στη σύμβηση. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Συγγνώμη, Αντρέα. Πάμε στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελλάδα το 2001, το 2002 και το 2020, συγγνώμη, το 2021-2022-23, καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε καιρό ειρήνη. Ένα από του λόγου, όπω πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνο, είναι η πανδημία. Η πανδημία που στην Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μετετράπησε εθνική τραγωδία. Γιατί έγινε αυτό, όπω αποδείχθηκε από τη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα, η αποσάρθρωση του Εθνικού Συστήματο Υγεία οδήγησε στο ρεκόρ θανάτων, αδιανόητο ρεκόρ. Πέρασε ποσοστία ακόμα και το, τη, την Ισπανική γρήπη, η οποία θέρισε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα είχε περισσότερε απώλειε, υπερδιπλάσει από ό,τι είχε στην Ισπανική γρήπη. Όταν παγκοσμίω οι απώλειε ήταν δεκαπλάσιε από τον κορονοϊό. Για να καταλαβαίνόμαστε γιατί έγινε αυτό γιατί κατέστρεψαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης και κλείσει μεταξύ άλλων και το λιμωδόν. Υπό το πρόσφατο ότι σιγά μην ξαναέχουμε λιμώδεις νόσους μπροστά μας. Ήρθε η πανδημία. Όταν όμως λες ότι μη μου κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν και ότι δίθεν έγινε για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, θα πρέπει να μας εξηγήσει η τότε κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση πώς είναι δυνατόν. Την ίδια στιγμή που έκλειναν νοσοκομεία και οδήγησαν έτσι δεκάδε χιλιάδε Έλληνε στο θάνατο, σύμφωνα με τη μελέτη Λιτρατσιόδρα, να δίνουν εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ στην Οβάρδη. Και δεν το λέω εγώ, το λέει πλέον επισήμω η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει προαναγγείλει ότι θα καταθέσει αγωγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κατά τη Οβάρδη για αποζημίωση για τη ζημιά που προξένησε στο δημόσιο. Την ώρα λοιπόν που έστελναν του Έλληνε στην ελληπή περίθαλψη και όπω αποδείχθηκε στο θάνατο. Έδιναν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Οβάρτη με τι αποφάσει, τι παραλήψει, με δόλο. Δεν ξέρω, αυτό κάποια άλλη στιγμή θα τον βρει η δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν την ομολογία ενό εγκλήματο, το οποίο δυστυχώ δεν φαίνεται να επηρεάζει το εκλογικό σώμα. Σε άλλη χώρα όμω, εάν είχαν γίνει τα ίδια πράγματα, θα είχαμε πολύ διαφορετικέ καταστάσει στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά τώρα η, ε, φυτία, η νέα θητεία του κυρίου Γεωργιάδη προϊονίζεται. Άσχημες μέρες για τη δημόσια υγεία, όπως ο ίδιος φαίνεται καθαρά να το λέει, συν το γεγονός ότι κατά το ρεπορτάζ, παρά τα όσα κατά είχε διακηρύξει και ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσουν πόρους, χρήματα κλπ. κλπ. κάθε άλλο. Και αυτός ήταν ένας από τους δύο λόγους που και ο κύριος Χρυσοχοίδης έψαχνε ευκαιρία για να φύγει από το Υπουργείο αυτό.